Μπράβο, είναι το κόλ. Ναι, ναι, είναι το κόλ της πρόκρισης. Είναι στο Αλπικίδης. Στο 31. Στο 31. Ο Αλπικίδης. Κολλήσαν οι Ουκρανοί. Νομίζω ότι είναι offside. Δεν είναι. Βγήκε με τα αριστερό. Του τη χάρισε μια φορά νωρίτερα. Δεν το ξανακάνει. Ομάδα σήμερα. Έληξε. Έληξε. Είμαστε στην Νότια Αφρική. Η ελληνική ομάδα νίκησε 1-0 την Ουκρανία. 1-0 εδώ μέσα στο Τόνες, που φεύγει ταπεινωμένος ο Μιχαλητσέκο. Το γκολ του Σαλπικίδη υπό την γιούχα των Ουκρανών προς τους δικούς του παίκτες, αλλά αυτό δεν μας αφορά καθόλου. Η ελληνική ομάδα έχει πετύχει με τον Σαλπικίδη το να ανατρέψει την κατάσταση. Να γυρίσει το 0-0 του πρώτου αγώνα. Το χρυσό γκολ του Σαλπικίδη μας στέλνει στο παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, και ελπίζουμε στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής να σβήσουμε και εκείνη την εικόνα του 1994. Μεγάλες στιγμές, αξέχαστες στιγμές, τρίαμβος της εθνικής μας ομάδας. Νίκησε στην Ουκρανία 1-0 με αυτό το γκολ που μόλις είδατε του Σαλπικίδη. Πανηγύρια εδώ και λίγη ώρα, όλη η Ελλάδα γιορτάζει με τον Νότο Ρεχάγκελ στον πάγκο, η εθνική ομάδα μετά από 2 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ο Γερμανός τεχνικός μας πάει και στο πρώτο του Μουντιάλ, στο δεύτερο βέβαια στην ιστορία μας, για μας, σε ένα παγκόσμιο κύπελο του χρόνου. Το καλοκαίρι θα είμαστε στα γήπεδα της... Μιλεύσκι. Υπάρχει χώρος για τον Αλίεφ που θα σουτάρει out. Το πρώτο σουτ της βραδιάς. Σεφτσένκο πατάει, Μιλεύσκι πλάγια για Αρμολέγκο. Αλλά πέρασε από όλους. Ήρθε με δύναμη ο Σεφτσένκο για να σουτάρει, βρήκε αέρα. Οι Ουκρανοί επιμένουν. Το σουτ, διώχνει ο Τζόρνας, θα πρέπει να διώξει out. Από το Σεφτσένκο, ευκαιρία των Ουκρανών. Δεν πήγε κανείς από τους αμυντικούς μας γρήγορα μετά την απόκρουση του Τζόρβα. Το σουτ είναι από τον Αλίεφ. Διώχνει ο Τζόρβας. Κρύβεις το ήπιο, το 11ο λεπτό. Μια καλή παλιά μέσα στην περιοχή. Και ένα κεφάλι εκεί, out. Από το Σαμαρά. Πολύ ωραία η παλιά του Καραγκούνη. Δεν σηκώθηκαν οι Ουκρανοί, κοιτάξτε. Και παίρνει την κεφαλιά ο Σαμαράς δίπλα από το δοκάρι. Αλίεφ, Τζόρβας, μεγάλη απόκρουση. Στο 18. Κοιτάξτε εδώ οι Ουκρανοί στη γωνία. Οι τρεις φεύγουν για να του ανοίξουν χώρο. Δουλεμένη φάση για τους Ουκρανούς. Τζόρβας έχει πάρει καλή θέση και έδιωξε. Ο Σαμαράς πηγαίνει, κόβει και δίνει για τον Καραγκούνη. Θα ψάξει τον Χαριστέα. Και αυτό στο Σπυρόπουλο, μια καλή παλιά χρειάζεται. Πέρασε από όλους. Να το γκολ! Όχι! Από το Σαλπικίδη, δεν έπιασε καθόλου καλά το σουτ. Μπάλα περνάει από όλους. Κοιτάξτε, έχουν γλιστρήσει οι Ουκρανοί. Εκεί αν πιάσει γεμάτο το Σαλπικίδη, μπορούσαμε να έχουμε και το γκολ. Σαμαράς. Κάθε την παλιά. Εδώ είναι το γκολ. Εδώ δεν μπορεί να μην είναι το γκολ. Ναι! Ναι! Είναι το γκολ της πρόκρισης. Είναι ο Σαλπικίδης. Στο 31. Στο 31. Ο Σαλπικίδης. Κοιτάξτε εδώ, καθαρά. Είναι ακριβώς την ίδια ευθεία την ώρα που πηγαίνει την παλιά του Σαμαρά. Και το πλασέ υποδειγματικό. 0-1. Και τώρα ελάτε, Ουκρανοί, να μας πάρετε την πρόκριση. Χρειάζεστε 2 γκολ. Εδώ και πάλι, κοιτάξτε την παλιά του Σαμαρά. Σαλπικίδης κοντρολάρει και πλασάρει. 0-1. Εισιτήριο για Νότιο Αφρική. Από τον Κόμπιν για τον Σεφτσένκο, κοιτάξτε κοντρόλ που έκανε. Το shoot out. Ευτυχώς. Στο 40. Μιλεύσκι, μπάλα δεν πέρασε, το shoot ψηλά out και τώρα το ημίχρονο τελειώνει. Ρακίτσκι, διώχνει ο Τζόρβας, μπάλα φεύγει πλάγια. Γύρισε ο Μιλεύσκι, Σεφτσένκο, διώχνει ο Τζόρβας. Το σουτ του Σεφτσένκο και η απόκρουση του Τζόρβα. Μπάλα κάθετα, πρόλαβε και με το πόδι το σουτ, out! Σουτ στη κίνηση, ωραίο σουτ, εδώ. Σεφτσένκο θα σεντράρει, η μπάλα λιώνεται στην πορεία της. Ένα συναυγιά πάνω, σουτ τον Τζόρβα. Η γνησέντρα, η διοξοβίντρα, η μπάλα πήρε ύψος, προσποίηση από τον Ρακίτσκι. Την ώρα που έβγαινε ο Μόρας. Την μπλοκάρει ο Τζόρβας. Η παλιά είναι καταπληκτική για τον Γκέκα που βγαίνει τετατέτ με τον Πιατόφ. Κάνει το κοντρόλ, είναι κόρνερ. Η σέντρα από τον Ρακίτσκι. Πέρασε από όλους, ευτυχώς.
Το σουτ, διώχνει ο Τζόρμπας. Την μπάλα έξω. Κοιτάξτε το σουτ, διώχνει ο Τζόρμπας. Πετάγει το Χούσεφ, τον πίεζε ο Σπυρόπουλος, η μπάλα φεύγει έξω. Έληξε, έληξε, είμαστε στην Νότια Αφρική. Η ελληνική ομάδα νίκησε 1-0 την Ουκρανία. 1-0 εδώ μέσα στο Τόνεσκ. Φεύγει ταπεινωμένος ο Μιχαλιτσέκο. Το γκολ του Σαλπικίδη. Υπό τη γιούχα των Ουκρανών προς τους δικούς του παίχτες. Αλλά αυτό δεν μας αφορά καθόλου. Η ελληνική ομάδα έχει πετύχει με τον Σαλπικίδη το να ανατρέψει την κατάσταση. Να γυρίσει το 0-0 του πρώτου αγώνα. Το χρυσό γκολ του Σαλπικίδη μας στέλνει στο παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά μετά από 16 ολόκληρα χρόνια και ελπίζουμε στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής να σβήσουμε και εκείνη την εικόνα του 1994 και των ητών απέναντι στην Αργεντινή, στην Ιγυρία και στην Βουλγαρία. Αυτή η ομάδα μπορεί να το κάνει. Θα είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα στο Ντέρμπαν στις 4 Δεκεμβρίου. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα, επαναλαμβάνω, στην κλήρωση του παγκοσμίου κυπέλου. Ο Μιλεύσκι δεν μπορεί να πιστέψει αυτό το οποίο έχει συμβεί απόψε. Αλλά όλη η ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλος απόψε ξεπέρασε τον εαυτό της. Αυτό που λέγαμε ότι δεν το έχει κάνει σε αυτή την προκριματική φάση σε κανένα μάτς. Το κάνει απόψε. Το κάνει όμως εκεί που μετράει. Το κάνει στην κρίσιμη στιγμή, στο πιο κρίσιμο παιχνίδι. Απόψε δεν υπήρχαν περιθώρια να διορθωθεί οποιοδήποτε λάθος. Και η ομάδα ήταν αλάνθαστη από την αρχή μέχρι το τέλος. Όλη μια γροθιά. Και το γκολ του Σαλπικίδη από την πάσα όνειρο του Σαμαρά μας στέλνει στη Νότια Αφρική σε λίγους μήνες. Μάλιστα, φοβερή εμφάνιση λοιπόν, συγκλονιστική πρόκριση, συγκλονιστικοί παίκτες, συγκλονιστική περιγραφή του Χρήστου.